μια στάση εδώ. Να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Επισημότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε την Περιφερειάρχα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάτοικοι των Τρικάλων και της Αγίας Μονής, φίλοι του Δημήτρη Μητροπάνου, καλώς ήρθατε στην πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε να τιμήσουμε τη μνήμη ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ενός μεγάλου ερμηνευτή. Τι μπορεί να πει κανείς για έναν άνθρωπο, καλλιτέχνη, σαν τον Δημήτρη Μητροπάνου, πώς να αρχίσει και πώς να τελειώσει. Συγχωρέστε με αν παρασυρθώ συναισθηματικά. Η στάση ζωής, αλλά και τα τραγούδια που επέλεξε να ερμηνεύσει, τα λένε όλα. Το προφίλ του το έφτιαξε μέσα από τα τραγούδια του, ερμηνεύοντάς τα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, με αποτέλεσμα να μας ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα, που αλλιώς μερικοί από εμάς να μην τα ανακάλυπταν ποτέ. Για όλα αυτά και όχι μόνο, είμαστε σήμερα όλοι εμείς εδώ, η οικογένειά του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, να αποδώσουμε την ελάχιστη τιμή σε αυτόν τον καλλιτέχνη που ονομάζεται Δημήτρης Μητροπάνου. Θα βρεθεί κάποιος να τραγουδήσει. Γράφτηκε ο επίλογος «Στον κόσμο τον απάνω», στην ιστορία πέρασες, Δημήτρη Μητροπάνου. Δημήτρη μου, σου έστειλα ένα γράμμα. Ξέρω ότι το έλαβες. Ξέρω ότι το ένιωσες. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω. Ας αρχίσουν τα ζεμπέκικα. Αυτά που λάτρευες και ήξερες σωστά. Τη σχολή όμως θα εκπροσωπήσει στέλεχος της σχολής. Τις ειλικρινές ευχές για την επιτυχία των εκδηλώσεων. Το πάνω παραβρίσκεται και αντιπροσωπεία των παλεμάχων του Ολυμπιακού, μια ομάδα που ο Δημήτρης υπήρξε φανατικός φίλαθλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε Κελεσίδη, κύριε Σταυρόπουλε, κύριε Καλτσά, κύριε Σταμάτη. Να στιμάτε με την παρουσία σας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στον μεγάλο αγωνιστή, στον μεγάλο τραγουδιστή, στον μεγάλο άνθρωπο, στον Δημήτρη Μητροπάνο, αποφάσισε σήμερα σε μια πανηγυρική του συνεδρίαση. Εκτός από τα άλλα, αυτή εδώ την πλατεία Αγία Μονής, να την ονομάσει Δημήτρη Μητροπάνου. Χρειαζόταν, ήταν απαραίτητο. Πολλοί θα πούν όχι, γιατί ο Δημήτρης δεν είναι μόνο εδώ στην πλατεία, είναι παντού σε όλα τα σπίτια. Εδώ στην ιδιαίτερα στην γενέτειρα την Αγία Μονή, είναι μέσα στην ψυχή μας, είναι μέσα στο μυαλό μας. Ήταν όμως η υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτό το ελάχιστο απέναντι σε αυτόν τον πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που έφυγε νωρίς. Να είστε καλά που είστε όλοι σήμερα εδώ και να ευχαριστήσω την οικογένεια Μητροπάνου που είναι σήμερα μαζί μας. Thank you.
πάνω απ' όλα. Την αγάπη, την καταξίωση. Μετά την τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου, θα ακολουθήσει στο παρακείμενο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας Μονής Σοφία Μπούμπα η έκθεση και τα προσωπικά αντικείμενα του Δημήτρη Μητροπάνου. Παρακαλώ να περάσουν από εκεί. Αυτό το μεγάλο, το ποιοτικότερο τραγουδιστή της Ελλάδος, το φίλο μας τον Δημήτρη Μητροπάνου. Τα 40, το 40 νούμερο, παιδιά, δεν είναι μόνο η φανέλα του Δημήτρη, είναι και τα 40 πρωταθλήματα που έχουμε πάρει σαν ομάδα. Σε μόνο
Φεύγω να σε ζητήσω. Να σε καλοδεχθώ κι αν χαθηκέσαι αυτό αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, τα κρύα καυτά σταγόνες θα με καίνω σπου να αρθείς, θα με καίνε, θα με καίνω σπου να αρθείς. Μπράβο σας, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο της Αγίας Μονής και όλους όσοι βοήθησαν και πρωτοστάτησαν να πραγματοποιηθεί η απόψινή εκδήλωση και να μετονομαστεί η πλατεία της Αγίας Μονής σε πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου. Αθάνατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Για μας όλους εδώ, ο Δημήτρης Μητροπάνος υπήρξε ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας, αξεπέραστο. Εγώ θέλω να πω απλά ότι όσο θα τραγουδάω σε αυτή τη ζωή, θα τραγουδάω πάντα τα τραγούδια του.